ποδοσφαιριστές εμφανίσεις για τους ποδοσφαιριστές και δύο εμφανίσεις, δύο διαφορετικά χρώματα για τους θεματοφύλακες. Από αυτούς θα αρχίσουμε, από τους goalkeeper της ομάδας μας, τον Σόνι Στίβενς και τον Χρήστο Μανδά. Πάμε τώρα στις εμφανίσεις των ποδοσφαιριστών μας. Η τρίτη εμφάνιση της ομάδας την έχετε ήδη δει στα φιλικά προετοιμασίας. Είναι σίγουρα εκτιφλωτική, σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητη. Υποδεχόμαστε στην σκηνή τον Τζον Τοράλ. Η δεύτερη εμφάνιση της ομάδας μας είναι ολόμαυρη. Επίσης την έχετε δει, είναι το βασικό χρώμα της ομάδας μας. Γι' αυτό το λόγο την έχουμε επιλέξει κιόλας. Σήμερα την παρουσιάζει σε εσάς ο Έρικ Λάρσον, ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του καλοκαιριού. Πρώτη εμφάνιση του Όφη, η κλασική ριγέ ασπρόμαυρη φανέλα. Αυτή που όλοι αγαπάμε, αυτή που όλοι θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα μας. Ειδικά σχεδιασμένη από την Πούμα για τον Όφη, είναι εδώ και μας την παρουσιάζουν σήμερα ο Νούχα Ντίκο, ο Πραξιτέλης Γούρος και ο Χουάν Νέιρα. Σε αυτές τις μεγάλες εμφανίσεις του Όφη για τη σεζόν 2022-2023 θα συμπονευτούμε τώρα και όλους τους προσφερειστές του Όφη για τη σεζόν 2022-2023. Ντρούς Καμάου, Γιάννης Αποστολάκης, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Γκούντι Κοράριουσον, Κωνσταντίνος Βαλογιάννης, Πασχάλης Κάιπος, Μιγγέλ Μεγιάδο, Ασάν Κιουσέ, Γιάννης Κουζούκης, ο Νίκος Μαρινάκης, Απόστολο Κλωματίς, Σάμουελ Μιχού, Δημήτρης Απελίου, Βασίλης Σιφάκης, Θεωρίντορ Μισάη, Κώστας Γιαννούλης, Τριαντάφυλλος Πασαλίδης και Φρίξος Λίβας. Φίλες και φίλοι του Όφη, αυτή είναι ολόκληρη σειρά των εμφανίσεων της ομάδας μας για την αγωνιστική σεζόν 2022-2023. Τι καλύτερο όμως από να ακούσουμε και από τους ίδιους πρωταγωνιστές πώς τους φαίνεται καινούργια φανέλα από τον αρχηγό της ομάδας μας, ο Πραξιτέλης Γούρος. Πρώτη μια πολύ ωραία φανέλα, η οποία σημαδίζει με τα χρώματα και την παράδοση της ομάδας. Βέβαια, κατά ψέματα, το πιο σημαντικό είναι η ομάδα να κερδίσει με οποιαδήποτε φανέλα φοράει, είτε πρώτη, δεύτερη και τρίτη. Ελπίζω αυτή η φανέλα να δημιουργήσει όμορφες αναμνήσεις σε όλους τους φιλάθλους της ομάδας μας. Ευχαριστούμε.